Γεια σα, αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Οκαπά, του Δήμου Φιλοθέη Ψυχικού. Είμαστε και πάλι μαζί στο χώρο τη βιβλιοθήκη με την εκπομπή μα Η Βιβλιοθήκη Αλλιώ. Και σήμερα θα θέλαμε να, σας, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον τρόπο με τον οποίο τα βιβλία μας βρίσκονται στα ράφια. Ο τρόπο αυτό ονομάζεται ταξινόμηση ε, δεν είναι κάτι το μαγικό, είναι μια επιστήμη, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε μέσα στην μεγάλη μας συλλογή τα βιβλία κάθε φορά που τα αναζητάτε και ξεκινάμε αμέσως. Η μεγαλύτερη, το περισσότερο υλικό μας, το οποίο είναι μυθιστόρημα, στα ράφια, το ελληνικό και το ξένο μυθιστόρημα, το μεταφρασμένο, τοποθετείται στα ράφια μας, με το επίθετο, σύμφωνα με το επίθετο του συγγραφέα. Οπότε πολύ άνετα, ξέροντα το επίθετο του συγγραφέα, αλφαβητικά μπορείτε να το εντοπίσετε και ε, κι εσεί από μόνοι σα. Συνεχίζουμε ένα ξεχωριστό με ξεχωριστή βιβλιοθήκη. Είναι οι βιογραφίε και αυτοβιογραφίε γνωστών και μη προσώπων. Ε, σε ξεχωριστό επίσης ράφι, ε, το πολύ δυνατό κομμάτι της συλλογής είναι η αστυνομική μας λογοτεχνία που έχει πάρα πολύ μεγάλη χρήση και μέχρι στιγμή. Αυτά τα οποία, για τα οποία σας μιλάω είναι βιβλία τα οποία δανείζονται, που σημαίνει ότι μπορείτε να το πάρετε για ένα διάστημα 30 ημερών στο σπίτι σας και να το επιστρέψετε στην κατάσταση στην οποία το δανειστήκατε. Εκτός από τα υλικά και πριν περάσω όμως στα βιβλία των γνώσεων, εκτός από τα βιβλία τα οποία μπορείτε να δανειστείτε, υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο υλικό το οποίο δεν δανείζεται. Είναι τα λεγόμενα πληροφοριακά βιβλία. Και γιατί δεν δανείζεται. Είναι λεξικά, είναι είναι ταξιδιωτική οδηγή, είναι πολύτομα έργα, είναι βιβλία τέχνη. Ένα λεξικό, α πούμε, να το... δεν υπάρχει λόγο να το δανειστείτε με τη λογική ότι ψάχνετε, να ζητάτε ένα λίμα, το εντοπίζετε, βρίσκεται τη σημασία του, το κλείνετε, μπαίνει στο ράφι. Η εγκυκλοπαίδεια ακριβώ έχει την ίδια χρήση. Ένα ταξιδιωτικό οδηγό επίση, θέλετε να πάρετε κάποιε πληροφορίε για ένα ταξίδι το οποίο ενδεχομένω θέλετε να κάνετε, συμβουλεύεστε, τον επιστρέφετε πάλι στα ράφια. Και περνάμε μετά στα βιβλία των uh, γνώσεων. Στα βιβλία των γνώσεων είναι, τα χωρίζουμε σε 10 πολύ μεγάλες κατηγορίες. Ακολουθούμε το σύστημα Dewey. Ο Dewey ήταν ένας Αμερικανός βιβλιοθηκονόμος, ο οποίος uh, ανακάλυψε και εφήβρε το συγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιούμε, ταξι, ταξινόμηση Dewey. Ε, είχε τόσα πολλά βιβλία στο σπίτι του και αποφάσισε να τα χωρίσει και να τα τοποθετήσει σε 10 δωμάτια. Αυτές ήταν και οι λεγόμενες 10 κατηγορίες. Ξεκινάμε από το 000, όπου είναι βιβλία γενικών θεμάτων, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία όπως, για παράδειγμα, να σας δώσω, να σας δείξω αυτό εδώ, που έχουμε συλλογή, το βιβλίο, τη της Ολικής Άγνοιας. Περνάμε μετά στην κατηγορία 100. Η κατηγορία 100 είναι η φιλοσοφία, η βιβλία τα οποία μιλούν για την φιλοσοφία και την ψυχολογία. Ένα βιβλίο με τη συλλογή μα του Σίγμουντ Φρόιτ, εισαγωγή στην ψυχανάλυση. Η κατηγορία, επόμενη κατηγορία, το 200, είναι βιβλία τα οποία μιλούν για τι θρησκείε, για τι διάφορε θρησκείε. <coughs> για την Αγία Γραφή. Έχω βγάλει συγκεκριμένα ένα βιβλίο από τα ράφια, το Οδυπορικό στι χώρες τη βίβλου. Επόμενη κατηγορία, η κατηγορία 300, η οποία έχει να κάνει με τις κοινωνικές επιστήμες. Μέσα σε αυτές είναι το Δίκαιο, Οικονομική Επιστήμη, Δημόσια Διοίκηση κτλ. Η επόμενη κατηγορία, το 400, είναι η κατηγορία για τα βιβλία της α, γλώσσας. Και εδώ μπορούμε να δούμε ε, βιβλία όπως αυτό εδώ, την ιστορία της γραφής. Βιβλία επίσης όπως ε, αυτό εδώ, λέξεις και φράσεις παροιμιώδης, μπορείτε να συμβουλευτείτε. Κατηγορία 500. Κατηγορία 500 έχει να κάνει με φυσικές επιστήμες και μαθηματικά. Εδώ είναι τα βιβλία για, τα, για την αστρονομία, μαθηματικά, φυσική, χημεία, παλαιοντολογία. Τυχαία έπιασα το βιβλίο από τα ράφια του Γιώργου Γραμματικά και η αυτοβιογραφία του Φωτός ή επίσης Ζωή σε άλλους κόσμους. Η διαμάχη του 20ου αιώνα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερο. Κατηγορία 600 είναι βιβλία τα οποία μιλούν για την τεχνολογία. Και σε περισσότερες λεπτομέρειες, χημική, μηχανική, μεταποίηση κτλ. Ένα βιβλίο από αυτά είναι «Στον καιρό τη Πανόλης» του Κώστα Κωστή. Επόμενη κατηγορία το 700 είναι τα βιβλία που μιλάνε για την τέχνη, για την αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μουσική. Και στην κατηγορία αυτή επίσης κατατάσσουμε και τα κόμιξ. Έχουμε πολύ μεγάλη συλλογή κόμιξ και για ενήλικες, όπως αυτό εδώ του Nick Cave, το «Mersion Me». Αυτό εδώ το οποίο έχει βραβευτεί και όλα στο βιβλιαράκι το εδώ έζησε. Η ιστορία μιας έξωσης. Η Πάπησα Ιωάννα, το Εμμανουή Ροίδης, εξαιρετική έκδοση σε μορφή κόμικ. Και η επόμενη κατηγορία μας είναι το 800. Είναι βιβλία για τη λογοτεχνία, λογοτεχνία και κριτική. Εκεί θα βρούμε τους, βιβλία, για τους, βιβλία για την ποιήση, ποιητικές συλλογές. Ποιητικές ποιητικέ συλλογέ επίση, οι οποίε συνοδεύονται και με συνδύο, που ο ποιητή φύγεται ε, ε, τα πείματά του. Η τελευταία μα κατηγορία και πολύ δυνατή είναι στην βιβλιοθήκη μα, χρησιμοποιείται πάρα πολύ, είναι το 900. Είναι τα βιβλία τα οποία μιλούν για την γεωγραφία και την, ε, και την ιστορία. Ε, στην, ε, στη συγκεκριμένη κατηγορία υπάρχουν και εξαιρετικοί χάρτες που έχουμε που ξεφεύγουν από τους συνηθισμένους, όπως για παράδειγμα ο χάρτης αυτός εδώ. Μια δωρεά του κυρίου Δεβλέτογλου, The Time Chart History of the World, μια μορφή χάρτη η οποία διαβάζεται... Ανοίγει, απλώνει ένα βιβλίο που απλώνει σαν σεντόνι. Και ξεφεύγει από τα, από τα συνηθισμένα, που μπορείτε να τον χαζέψετε και εδώ στη βιβλιοθήκη. Ή ένα χάρτη επίσης άλλων. Που ξεφεύγει αυτό τον άτλαντα της βίβλου. Mm. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω πως σας περιμένουμε στη βιβλιοθήκη, πραγματικά να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό, να τα πούμε ξανά από κοντά. Αλλιώς μέχρι τότε, για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε και βιβλία που θέλετε να δανειστείτε, υπάρχει το τηλέφωνο της βιβλιοθήκης και το mail σε κείμενο που ακολουθεί κάτω από το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά σας και σήμερα. Να έχετε μια ωραία μέρα.